Λοιπόν, μέσα από το F Subrata θα συνεχίσουμε την επόμενη τεχνική που θα κάνουμε. Ένα, όπως ξέρετε την κίνηση που κάνουμε, εδώ σταματάμε εδώ στο τριλάκι. Εδώ πιάνω το χέρι και περνάμε να κάνουμε τον αφοπλισμό που ξέρουμε από το πρώτο level. Ένα, έτσι, ξανά. Μέσα από την άσκηση που ήδη μάθαμε. Ένα, γρήγορα. Ξανά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Όταν έρθω εδώ, κατευθείαν το ραβδί μου περνάει. Ένα, το ξύλο έφυγε πίσω και ας πούμε τώρα του μου ρίχνει γροθιά. Ευθεία, στρίψε καλά, θα έρθει με δύναμη. Ένα, φεύγω από την ευθεία, εκτροχιάζω στο χτύπημα. Ξανά, όπως ήμουνα εδώ, που είχα βγάλει και το χτύπημα, ένα, το διώχνω και πιάνω. Εδώ μπορώ να χτυπάω όσες φορές θέλω και τοποθετώ το ραβδί εδώ, αλλά εμείς τώρα από εδώ θα πάμε εκεί. Αυτό είναι κλείδωμα. Στον αγώνα χρησιμοποιώντας το ραβδί, ένα και στρίβω και πιέζω το χέρι προς τα κάτω. Πάρε λίγο το ραβδί. Όπως έχουμε μάθει αυτόν εδώ τον αφοπλισμό που στρίβω το χέρι και κάνουμε εδώ πέρα τα vine, τους αφοπλισμούς, ακριβώς το ίδιο είναι εδώ με το χέρι. Αντί να έχω ραβδί, έχω χέρι. Πάμε τώρα να το ξανακάνουμε και να το ενώνουμε κομμάτι-κομμάτι. Ένα, δύο, σταματάω, μπαίνω γρήγορα. Βγάζω όταν έρθει το χτύπημα, φεύγω από την ευθεία και πιάνω. Τώρα θα μου πεις αν δεν το πιάσω, δεν πειράζει, το έβγαλα. Χτύπημα και στρίβω το χέρι προς τα πάνω, ενώ κατεβάζω αυτό. Γυρνάω τα χέρια. Ένα και πάω κάτω. Εδώ τώρα πολλοί με ρωτάνε ότι μπορεί να κάνει κολοτούμπα. Θα προσθέσουμε λοιπόν ότι και ο αντίπαλος αντιδράει. Και μόλις φτάσουμε εδώ και τον πιέσω, θα κάνει τούμπα. Και τούμπα κάνει, όχι γιατί τον έκανα εγώ τούμπα, για να ξεφύγει. Ωραία. Συνεχίζω τώρα. Δες τώρα πώς το ενώνω. Ένα, δύο, τρία, έρχεται. Και την ώρα που κάνω, κάνει τούμπα. Γιατί θέλω να ξεφύγει. Δεν φεύγω από εδώ. Όταν κάνει τούμπα, σίγουρα που ξανάστερα, κάνει την τούμπα, αλλά πώς κάνω τούμπα, θέλω να πας να σηκωθείς πάλι. Συνήθως θα κάνω την τούμπα με τη φόρα, το κεφάλι του δείτε πως σηκώθηκε. Για να το αποφύγω αυτό, πρέπει να προλάβω να βάλω το πόδι, όπως κάνω στο Παγκράτη το άρμπα. Είμαστε εδώ, και την ώρα που κάνει και τον βλέπω, και πρέπει να το δει πίσω. Εδώ τώρα, μπορώ να κάνω, να βάλω το πουνι εδώ, για να ξεκοπήσω και τα δύο μου χέρια, εντάξει, στο να μην μου τραβήξει το χέρι εκεί, αλλά εγώ θα προτιμήσω να βρεθώ εδώ, να βάλω το ραβδί αυτό μέσα στο γόνατο και να τραβάω με το ξύλο πάνω στο χέρι. Χωρίς καν να σηκώσω τη λεκάνη, μόνο που πατάω εδώ το ξύλο πονάει. Επίσης, όταν βάλω το ξύλο εδώ, έχει το καλό ότι αν τύχει το χέρι και μου το πάρει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Πιέζω, το βλέπετε, μέσα στο ξύλο. Πάμε ξανά από την αρχή. Από εδώ. Όλο μαζί. Ένα, δύο, και έρχεται χτύπημα. Φεύγω, χτύπημα και πιέζω. Και την ώρα που πιέζω, να μην χτυπήσεις, κάνει την κολοτούμπα. Για να ξεφύγει. Κοιτάξτε το ραβδί μου που είναι σήκω. Ένα, δύο. Περνάω το ραβδί. Κοίτα λίγο έτσι να το βλέπω. Περνάω το ραβδί. Μέσα, πιέζω. Εδώ τώρα, αν σηκώσω και τη λεκάνη και το ξύλο προς τα κάτω, σιγά σιγά, ένα, πονάει. Αν μου πάρει το χέρι, δεν σταμάζει τα χέρια, καλύτερα, γιατί εδώ μέσα πονάει. Βάζω αυτό και το βάζω, κατεβάζω κάτω. Εντάξει, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Γι' αυτό που προτιμώ από αυτό που είπα πριν, να το βάλω εδώ μέσα. Γιατί έχω σημείο πόνου. Μία τελευταία φορά, το κάνω λίγο πιο συνεχόμενο, χωρίς πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μέσα από το F Subrata, δεν μπορώ να το βγάλω από ποια τεχνική θέλουμε. Τώρα αφού δουλεύουμε μέσα στο F Subrata, θα το κάνουμε εκεί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ωραία, πάμε στην επόμενη τεχνική. Χτυπάει η πλευρά, δυο,
Από εδώ πάω να χτυπήσω, κάνει ομπρέλα και τα θα μου έρθω από εκεί γωνία 1 και μπλοκάρω. Κάνουμε το εξωτερικό άνοιγμα. Βάρα, μπλοκ και ανοίγω. Το ξέρουμε όλοι. Πάμε ξανά. 1, 2, 3 και πιάνω είτε από κάτω είτε από πάνω, όπως θέλετε. Εμένα με βολεύει καμιά φορά από κάτω και τότε πέρα μπορεί με τη δύναμη που έχει να μου φύγει. Ή αν είμαστε δρομένοι. Ξανά, την αρχή. 1, 2, 3. Ανοίγω με το πύχη, έτσι, και το ραβδί μου εδώ. Ανοίγω, πιάνω και αφοπλίζω. Εδώ θέλω τώρα να χτυπήσω κάτι τίποτα εγώ με το πούνιο. Πάντοτε όμως παίρνουμε το σενάριο ότι ο άλλος αντιδράει. Εντάξει, γιατί σίγουρα μια μάχη θα τρέξει και πιο γρήγορα. Αλλά καλύτερα να μάθω να κάνω πολύπλοκες τεχνικές για να μπορέσω να κάνω και τις απλές. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι μία μάχη. Στην ουσία παίρνουμε πολλές τεχνικές και πολλά σενάρια και τα ενώνουμε σε μία τεχνική για να μπορέσω ταυτόχρονα σε μία τεχνική να δουλεύω πολλά πράγματα. Χτυπήματα, μπλοκ, κλειδώματα, ρήψεις. Εντάξει. Και να μπορέσω ταυτόχρονα να μάθω ότι όταν κάτι κάνω αντίδραση, ο αντίπαλος θα μπορώ να πηδάω. Να μην σταματάω, να έχω μία ροή στις τεχνικές μου και να τις ενώνω όπως θέλω. Πάμε ξανά. Έχουμε λοιπόν απόκρουση, χτύπημα, απόκρουση και εδώ πέρα ανοίγω. Αφοπλίζω και την ώρα που πάω να χτυπήσω, παίρνω το ενδεχόμενο της τώρα, αντί να το σταματήσω τώρα μέσα, θα το κάνουμε και αυτή την άλλη φορά, πάει απ' έξω και μου το διώχνω. Το χέρι πάλι, όπως κάνουμε πριν, βλέπετε και σε αυτή τη τεχνική, δουλεύουμε στο άλλο το χέρι για εκείνο. Πιάνω, μπορώ να χτυπήσω κανένα δύο χτυπήματα όσο θέλω για να το χαλαρώσω, δηλαδή να κάνω δύο χτυπήματα και τοποθετώ το ραβδί μου εδώ, στην κλείδωση. Άλλη μία. Πάμε, 1, 2, 3, 4 και την ώρα που αναβαρέσω φεύγει. Πιάνω το χέρι αν προλάβω, χτύπημα και την ώρα που το βάζω, γυρνά, την ώρα που το βάζω εδώ προσέξτε, μπαίνω και προλαβαίνω να μπω εδώ και πιάνω. 1, εδώ πονάει παιδιά και στρίβω. Να το ρίξω. Πάμε ξανά να το κάνουμε όλο μας τώρα. Και κάτω έχει κλείδωμα. 1, 2, 3, ανοίγω. 4, παίρνει το σώμα της, θα φύγει από την ευθεία. 1, 1, 2, το βάζω εδώ, μπήκα μέσα, στρίβω και το φέρνω εδώ. Εδώ, κάθομαι εδώ πέρα, όσο ξέρω από ζουζίτσου, γκέσα κατάμε, η παγκράτο που έχουμε πλάγια θέση, το ραβδί πρέπει να στην κοιλιά μου, κοιτάξτε τώρα να πιάσω εδώ. Πιέσω, πονάει. Γιατί δημιουργείται μέσα εκτός με τον αγώνα. Ξανά. 1, 2, 3, 4. Ξανά. Αν δεν να ρωτάτε θα μου το λέτε. 1, 2, 3. 1, 2, χτύπημα, χαλαρώνει. 1. Θα μου πούν κάποιοι, έχω ξύλο. Γιατί να ασχοληθώ με κλειδώματα και όχι με τα χτυπήματα. Θα σου εξηγήσω τώρα. Αν είμαι αστυνομικός και δεν θέλω να χτυπήσω, πάμε να το κάνουμε όλο μαζί. 1, 2, αφού τον αφόπλησα, δεν είναι τόσο έξυπνο να βαρέσω. Τουλάχιστον στο κεφάλι και μόνο τιμό για να κάνω ζημιά. Οπότε αυτό εδώ πέρα θα βρεθώ. Μπορώ λίγο να χτυπήσω για να το χαλάρωσω, αλλά δεν είναι αυτό να χτυπάω εδώ. Γι' αυτό είναι καλό να μάθω κλειδώμα, να το πω κάτω και να κάνουμε τα κλειδώματα. Αυτό είναι ο λόγο που θέλω να κάνουμε και να μάθουμε με το ραβδί να μην έχουμε μόνο χτύπημα, αλλά να έχουμε και το κλείδωμα. Εντάξει, γιατί άμα δεν κλειδώνεις με το ραβδί ή με το πτυσσόμενο, τότε το να βαράς ακόμα πιο εύκολο. Ξεκινάμε. Ωραία. Επόμενη τεχνική. Θα πάμε πνιγμό. Θα το κάνουμε σαν το six count που κάνουμε. Πάμε λίγο. 1, 2 και την ώρα που έχετε πάνω, το κάνω την ομπρέλα για να το, και κάνω το φίδι. Έχει το πούνιο. Εμείς θα το κάνουμε τον βραχίωνα και χτυπάω. Την ώρα που χτυπάω, το χέρι το αριστερό φεύγει πίσω.
Πρέπει προς το, βάτσο το χέρι. Ένα και μπαίνουμε εδώ. Σε αυτή την περίπτωση παίρνουμε ότι το χέρι του είναι από μέσα. Αν το έχει από κάτω, αυτό που θα δείξω τώρα δεν μπορεί να βγει. Εντάξει. Οπότε ας πούμε το κοντίνο εδώ πέρα το χέρι. Αν πιέσω εδώ πέρα, παιδιά, και μόνο πονάει, έτσι, Στέλλα. Πονάει. Ωραία. Δεν φτάνει όμως μόνο να πονάει, γιατί αν είναι κάποιος πιο γκώδης από μένα, από μια γυναίκα, δεν θα μπορέσει κάποια φορά να τον κρατήσει. Θα σε ρίξει και κάτω. Πάμε ξανά. Ένα, δύο, τρία, ομπρέλα, δύο, και μπαίνω εδώ. Εδώ μόλις μπω, κατευθείαν μεταφέρω το ραβδί μου ψηλά, αλλά μέσα. Όσο μπορώ το χέρι αυτό να κλειδώσει. Και το χέρι αυτό κολλά το κεφάλι, όσο ξέρω παλαιστικό, δεν θέλω αυτό να γυρίσει, θα μου ξαναγυρίσει μπροστά. Εντάξει, θέλω να είμαστε εδώ. Εδώ λοιπόν όταν βρεθώ, αυτή τη μύτη την πιέζω προς τα εκεί, πονάει. Και ταυτόχρονα σηκώνω το αγκώνας μου προς τα πάνω, κοιτάξτε πως το διπλώνω. Εντάξει, που αυτό επειδή είναι εκπαιδευτικό, βλέπετε ότι είναι πλαστικό, αν έχασε δέρνιο ή το ξύλο πονάει περισσότερο. Ένα, και τον πάω κάτω. Όταν βρεθεί εδώ, γίνα λίγο πλάγια, έχω δύο επιλογές. Ή να βάλω το ραβδί εδώ, στο οποίο εδώ πέρα δεν το πνίγεις τόσο πολύ, πιο πολύ το κρατάς. Εκτός αν πιέσω λίγο τον νόμο προς τα μέσα και αυτό το τραβήξω προς τα πίσω. Εκεί, βλέπετε πως διπλό είναι αυτό, είναι πλαστικό. Και το δεύτερο ενώ θα το ρίξω, επειδή το έχω εδώ πέρα κάτω, να το βάλω κάπου από τη μασχάλη και να είμαι εδώ. Εδώ είναι λίγο πιο σταθερό. Δηλαδή και το χέρι να το βγάλει δεν με ενδιαφέρει, πονάει. Είμαι εδώ. Άλλη μία. Τώρα βασανοποιεί λίγο η μπλούζα. Έλα. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Το κεφάλι κατευθείαν και βλέπετε κανονικά. Το σπρώχνω προς τα εκεί για να χάσει την ισορροπία. Αν αντισταθεί και σπρώξει, κατευθείαν το φέρνω εδώ και πιέζω τη μύτη προς τα κάτω και αυτό προς τα εκεί. Μόλις πέσει κάτω, σιγά σιγά να βλέπουν, για να πας προς τα εκεί. Ένα, επειδή το έχω κάτω, αν τύχει και μείνει κάτω, το αφήνω κάτω από το σώμα μου ή αν βγει από πάνω, εδώ. Και εδώ γιατί το βάζω, για να μην μπορεί να βγει αυτό. Αν το βάλω από πίσω, βγάλω το χέρι. Δεν με ενδιαφέρει. Το μπορώ να βαράω ή οτιδήποτε άλλο. Θα το κάνω τώρα και με ξύλο ή όχι. Ας το κάνω τώρα και. Άλλη μια φορά λίγο πιο σύντομο. Ένα, δύο. Έρχομαι εδώ. Πάλι και σαν κατάμε. Το ραβδί μου εκεί και πιέζω. Εντάξει. Θα το δείξω άλλη μία. Άντε, τελευταία, αργά. Ένα, δύο, την ώρα που έρχεται η κυρία, άνοιξα, έχει το γάτζο, μπαίνω, εντάξει, ανεβάζω, κανονικά να ξέρετε και εδώ στην πλήρα να πατήσω, τη βλέπετε πονάει. Τώρα για ασφάλεια δεν το πιέζω, βάζω το χέρι και πιέζω με αυτό εκεί, κατευθείαν. Αν το βάλω κάτω από τη μασχάλη τελείωσε. Όσοι ξέρετε στο FCS το chamber, αυτή είναι την άσκηση, αυτό είναι. Οπότε θα βρεθώ εδώ πέρα, αν πιέσω και το βάλω κάτω από τη μασχάλη εδώ πέρα, τελείωσε. Απλά γιατί δεν μου αρέσει εμένα. Γλιστράει εύκολα, το βλέπετε. Γλιστράει. Γι' αυτό κάτω το κρατάω με το χέρι μου, το πάω κάτω και μόλις πέσω, για να βάλω εκεί, μόλις πέσω, βγάζω την άκρη και τη βάζω εδώ. Και πιέζω με το κεφάλι μου προς τα εκεί και τον ώμο μπροστά. Τον ώμο μπροστά, αυτό πίσω. Και αυτό επειδή λυγίζει πάλι πονάει. Σας είπα αν ήταν σιδερένιο ή κανονικό ξύλο, τελείωσε, εκεί είμαι.